centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Μακρύ, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Ατσούλη. Η ζωή μας έχει αλλάξει κύριε Μακρύ, όπως καταλαβαίνετε. Και πολύ, πολύ. Πολύ, και είναι ένα κομμάτι για το οποίο μέχρι που να προσαρμοστούμε, αντιλαμβάνομαι ότι για πάρα πολλές, θα λέγαμε, εκδοχές της καθημερινότητάς μας, όπως είναι και αυτό, το να έρθω δηλαδή στον ΟΑΕΔ να ανανεώσω την κάρτα μου, και αυτό είναι μια δυσκολία ή απορία τουλάχιστον προς το παρόν. Τι θα γίνει λοιπόν με αυτές τις περιπτώσεις, αφού δεν δικαιολογείται η μετακίνησή μου από το σπίτι προς εσάς κύριε Μακρύ για να ανανεώσει ακριβώς την ανεργία μου? Ναι, να σας πω κύριε Ατσούλη, μέχρι στιγμής δεν έχει αλλάξει τίποτα σχετικά με αυτά που μας έχουν καθορίσει, που έχουν καθοριστεί μέχρι και την Παρασκευή. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή οι παρουσίες γίνονται αυτόματα από το σύστημα, παρουσίες των ανέργων. Ναι. Δεν χρειάζεται να έρθουν, να πάνε, θα γίνουν αυτόματα. Δεν υπάρχει πια παρουσία. Αυτόματα από, ναι, το σύστημα το ΕΔ θα ανανεωθεί. Ναι. Όσον αφορά τώρα τις παρουσίες επιδοτημένων ανέργων, ναι, που έπρεπε να έρχονται για να πληρωθούν το μήνα της επιδότησης ανεργίας, ναι, θα πρέπει να επικοινωνούν με την, να στέλνουν email στην υπηρεσία. Ναι. Σε εσάς, σε εσάς. Σε εμάς, ναι. Ναι, ναι. Στο κπα Καστοριά παπάκι oaed.gr. Για να το ξαναπούμε λίγο αυτό. Πώς το είπατε? Κπα Καστοριά. Κπα Καστοριάς. Κατά πει άρθα στα μικρά λατινικά, αγγλικά, ναι, δηλαδή. Ναι, 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 ναι. Κπα Καστοριά παπάκι oaed.gr. Ναι. Θα αναφέρουν στο θέμα ότι αφορά παρουσία προτιμένου ανέργου. Ναι. Και στο κείμενο θα γράφουν τα προσωπικά τους στοιχεία, ναι, μαζί με το αφημί τους, και ότι δηλώνουν υπεύθυνα ότι παραμένουν μέχρι και σήμερα άνεργοι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις τις παίρνουμε εμείς και τις παρουσίες τις κάνουμε εμείς στο σύστημα. Εκτυπώνουμε τις υπεύθυνες δηλώσεις, οι οποίες όταν θα λήξει όλο αυτό το πράγμα, ελπίζω να δείξει πολύ σύντομα, θα υπογράψουν τις υπεύθυνες δηλώσεις εκ των υστέρων. Άρα λοιπόν στέλνουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι σε αυτήν ακριβώς την κατηγορία που είπατε, για την παρουσία που είναι για να πληρωθούν την, το Ταμείο Ανεργίας. Το Ταμείο Ανεργίας. Με email στο pakastoriaz.papakioaed.gr. Στέλνουν εκεί όλα τους λοιπόν τα στοιχεία. Να το επαναλάβω λιγάκι γιατί το είπατε λίγο. Ναι, ναι, το επαναλάβουμε λίγο. Διαφορετικά. Κπα Καστοριά. Παπάκι oaed.gr. Ωραία. Εκεί λοιπόν στέλνουν όλα τους τα στοιχεία. Εσείς, ναι, διεκπεραιώνετε για λογαριασμό του ανθρώπου αυτού την διαδικασία, ναι, και όταν λήξει με το καλό όλη αυτή η ιστορία, θα έρθει εκ των υστέρων να υπογράψει τα χαρτιά. Εκ των υστέρων να υπογράψει τις υπεύθυνες δηλώσεις. Τις υπεύθυνες δηλώσεις, κατάλαβα. Τώρα, και κάτι τώρα ακόμα, όσον αφορά αυτούς που έχουν απολυθεί, ναι, ή έχουν απολυθεί ή θέλουν να εκδώσουν νέο δελτίο ανεργίας, ναι, αυτοί θα κάνουν την ίδια διαδικασία, ναι, θα στέλνουν στο ή από το μένουμε σπίτι στο πόρταλ του ΟΑΕΒ, ναι, ή όπως περιέγραψα πριν θα στέλνουν ένα email στην υπηρεσία και θα αναφέρουν ότι είναι άνεργοι ή θέλουν να εκδώσουν ένα δελτίο ανεργίας ή έχουν απολυθεί την ημερομηνία που απολύθηκαν και ότι επιθυμούν να γραφτούν να υποβάλουν έτσι τακτικές επιδότησης ανεργίας στην υπηρεσία μας. Αυτά τα email θα τα πάρουμε κάποια στιγμή, μάλλον τα μαζεύουμε όλα εμείς καθημερινά, ναι, και θα καθορίσουμε να έρχεται ένας-ένας στην υπηρεσία. Βέβαια εδώ τώρα έχουμε ένα ζήτημα με την απαγόρευση της κυκλοφορίας των πολιτών. Ναι, ακριβώς αυτό. Ναι. Περιμένουμε οδηγίες τι θα γίνει. Α, και εσείς περιμένετε. Ξέρετε, μας έλεγε ο κύριος Σαββόπουλος νωρίτερα ότι μαζεύουν περιπτώσεις που πραγματικά δεν μπορούν να καλυφθούν από αυτά που έχουν ανακοινώσει. Βάζουν λοιπόν τα ερωτήματα προς το Υπουργείο να πάρουν απαντήσεις, γιατί φαντάζομαι και εσείς το ίδιο, με την απαγόρευση αυτή θα προκύψουν σίγουρα περιπτώσεις που θα δημιουργήσουν θέματα. Φαντάζομαι όμως, μόλις δημοσιοποιηθούν και μόλις τεθούν υπόψη του Υπουργείου, θα δοθούν και οι απαντήσεις. Είναι βέβαιο. Να σας πω κύριε Ρασούλη, επειδή η δίκη στο ΑΕΦ
το είχε προβλέψει αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Προφανώς πίστευαν, ήταν σίγουροι ότι κάποια στιγμή θα φτάναμε σε απαγόρευση κυκλοφορίας. Ναι. Ότι θα είχαμε απαγόρευση κυκλοφορίας. Έχει τρέξει μια διαδικασία να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα στο, στο site του ΑΕΒ, μια ειδική πλατφόρμα ώστε να μπορούν να μπαίνουν οι άνεργοι και να δηλώνουν την ανεργία τους και να βγαίνει ταυτόματα αυτό από το σπίτι τους. Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν όλοι όλη αυτή την πρόσβαση στο ίντερνετ. Δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στο διαδίκτυο. Έτσι. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα δούμε τώρα τι θα κάνουμε. Νομίζω ότι θα βρούμε μια φόρμουλα. Θα έρχονται έξω από την πόρτα κάποιοι άνθρωποι με. Θα πατάνε το κουδούνι και θα κατεβαίνετε εσείς από πάνω, κύριε Μακρύ. Τι να κάνουμε. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στέμα. Η κεντρική διοίκηση και τα υπουργεία δεν ξέρουν τι αντιμετωπίζει κάθε περιοχή εξατομικευμένα. Έτσι, μπράβο. Πείτε η κάθε υπηρεσία, α πούμε, δεν γνωρίζει ότι στην Καστοριά ήδη έχουμε τόσους νεκρούς, ότι έχουμε πάρα πολλά κρούσματα σε σχέση με τον πληθυσμό μας. Είναι πολύ δύσκολο ο ένας προϊστάμενος να αποφασίσει να βάλει κόσμο μέσα στην υπηρεσία. Πώς να τον βάλετε τον κόσμο μας, έτσι πράγμα. Να θέσει σε κίνδυνο τους υπαλλήλους και τον ίδιο τον κόσμο δηλαδή, έτσι, γιατί μπορεί να είμαστε και εμείς φορείς. Κανένας δεν ξέρει ποιος είναι. Καταλάβατε, είναι πολύ δύσκολη θέση και της κεντρικής διοίκησης αλλά και των κατατόπων προϊσταμένων που έρχονται σε μια κατάσταση να αποφασίζουν κάποια πράγματα πώς θα τρέξουν ορισμένα ζητήματα που προκύπτουν στην υπηρεσία. Μάλιστα. Θα δούμε. Ας κάνει υπομονή λίγο ο κόσμος. Είμαστε σε μια νομίζω ότι αυτά που είπατε όμως είναι πολύ χρήσιμα. Πολύ πολέμου, ας πούμε. Ακριβώς, να κάνει υπομονή και αυτή. Γιατί και εμείς λειτουργούμε με το 1/3 του προσωπικού. Του προσωπικού, γιατί αρκετοί συνάδελφοι έχουν πάρει άδειες. Με τις ειδικές άδειες ειδικού σκοπού, ναι. Και οι υπόλοιποι λειτουργούμε εκ περιτροπής για να είμαστε, να νιώθουμε και να είμαστε και πιο ασφαλείς. Ωραία. Οπότε λοιπόν ήταν πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Κόσμο να δείχνει κατανόηση, να δείχνει υπομονή, να κάνει υπομονή. Να δείχνει κατανόηση, γιατί λένε ότι δεν σηκώνουμε τα τηλέφωνα. Είμαστε δύο άτομα στον έναν όροφο και τρία άτομα στον άλλον όροφο. Πάντως δεν ξέρω πώς έγινε, εμένα μου το σηκώστε κατευθείαν, δεν ξέρω. Ναι, λοιπόν είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να δείχνουν υπομονή ο κόσμος. Σας λέω, πρέπει και εμείς να φροντίζουμε την καθαριότητά μας. Είμαστε και εμείς άνθρωποι. Κινδυνεύουμε και εμείς όπως και εμείς οι υπόλοιποι. Άρα λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο κύριος Μακρύς εξήγησε με όσο το δυνατόν πιο απλά λόγια τι γίνεται στις περιπτώσεις των ανανεώσεων καρτών. Και για όλες τις περιπτώσεις ανανεώσεων των καρτών. Και για όλα τα υπόλοιπα. Εν τω μεταξύ, θα ήθελα να σας πω με την ευκαιρία αυτή ότι και για οι προθεσμίες για τα προγράμματα απασχόλησης όλων των κατηγοριών. Ναι. Έχουν ανασταλεί μέχρι να λήξει αυτή η καραντίνα, ας πούμε. Αυτή η καραντίνα που έχουμε πει όλοι, το έχουμε καταλάβει. Να λήξει όλο αυτό το πράγμα. Όλες οι προθεσμίες αναστέλλονται, δεν ισχύουν με βάση τις υπουργικές αποφάσεις και τις εγκυκλίους που έχουν καταργηθεί για κάθε πρόγραμμα. Έτσι, θα ενημερωθεί ο κόσμος μόλις λήξει όλο αυτό το πράγμα. Μόλις λήξει όλο αυτό το πράγμα. Τώρα, πολλοί ρωτάνε, κύριε Μακρύ, και κάτι ακόμα και με αυτό, αν δεν έχετε κάτι άλλο να πούμε. Οι μακροχρόνιοι άνεργοι, γιατί πολλά ακούστηκαν για το βοήθημα που θα πάρουν οι εργαζόμενοι, επιχειρήσεις κτλ. Πληγείς επιχειρήσεις, κλειστές επιχειρήσεις. Έχει ακουστεί ότι θα πάρουν και οι μακροχρόνιοι άνεργοι. Τι μπορούμε να πούμε γι' αυτό? Αυτό δεν το ξέρω. Εγώ ούτε καν το έχω διαβάσει αυτό που βλέπω. Ναι. Έχει ακουστεί έχω διαβάσει όλα τα υπόλοιπα που μου είπατε, αυτό δεν το έχω διαβάσει. Έχει ακουστεί ότι θα πάρουν. Έχω διαβάσει ότι. Έχω διαβάσει και εγώ, χωρίς να έχω καμιά επίσημη ενημέρωση, έχω διαβάσει ότι όσον οι ανεργίες λήξαν μέχρι 31 Τρίτου του 2020, θα πάρουν δύο μήνες επιπλέον. Αλλά αυτό το έχω διαβάσει και εγώ στα. Στα διάφορα site που. Έχει κυκλοφορήσει πάντως γι' αυτό ότι με κάποιον τρόπο δεν ξέρω αν θα είναι 800 ένα μικρότερο ποσό για να πάρουν και οι μακροχρόνιοι άνεργοι. Δεν το έχω ακούσει. Ναι. Οπότε δεν μπορείτε να απαντήσετε. Θα το δούμε λοιπόν και με τους λογιστές. Όλοι πρέπει να έχουμε αυτή τη στιγμή για τέτοιου είδους θέματα και τα οικονομικά τους λογιστές, παιδιά. Θα παίρνετε τους λογιστές σας για αυτό το θέμα. Ναι, γιατί τώρα για αυτό που είπατε δεν είναι υπεύθυνος ο ΑΕΒ. Όχι, βέβαια. Από μια άλλη διαδικασία θα δοθούν κάποια χρήματα. Έτσι, έτσι.
Ο ΑΕΦ δεν θα μπορούσε να, το, να στηρίξει όλο αυτό το πράγμα, γιατί εντάξει, και οι δυνατότητες είναι συγκεκριμένες. Είναι συγκεκριμένες. Κύριε Μακρύση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε. Να είστε καλά, κύριε Ρατσούλη. Καλό κουράγιο και σε εσάς. Να είστε καλά, καλημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.